να μου βοηθήσουν οι συνάδελφοι. Ο Γιάννης Ρήγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη και όπως μπορείτε να δείτε εδώ με την βοήθεια του Νίκου του Μαρκεζίνη, τα πάντα έχουν καλυφθεί από χιόνι. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι. Όσοι οδηγοί προσπαθούν να περάσουν από το σημείο, ακόμα και με αντιολισθητικές αλυσίδες, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εδώ για να περάσουν τον δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, αν μπορείτε να δείτε εδώ πέρα με τη βοήθεια του Νίκου, τα αυτοκίνητα αυτά εδώ έχουν παρκάρει από χθες το βράδυ όπου μπορούσαν, γιατί είχαν αποκλειστεί από το χιόνι και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους. Έχουν δίπλο παρκάρει, έχουν καλυφθεί από χιόνι και τα πάντα όλα εδώ στην πλατεία έχει μετατραπεί σε παγοδρόμιο. Δεν σας κάνω πλάκα, χαρακτηριστικά πριν από λίγα λεπτά πέρασε ένας άνθρωπος και είχε μαζί του χιονοπέδιλα. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο εδώ πέρα το σημείο να κάνεις ακόμα και σκι μέσα στην Αθήνα. Να σας πω ότι ο δρόμος που βλέπετε. Με χιονοπέδιλα στην Ηλιούπολη πριν από λίγα λεπτά. Σίγουρα να σας πω ότι αυτός ο δρόμος που βλέπουμε σίγουρα εδώ πέρα είναι η άνοδος και η κάθοδος της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην Ηλιούπολη. Να σας πω ότι στην άνοδο υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν μπορούσαν οι οδηγοί να συνεχίσουν γιατί ο δρόμος γλιστρούσε πάρα πολύ. Ίσως δεν είχαν και τις αντιολισθητικές αλυσίδες με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η κυκλοφορία στην άνοδο. Με αποτέλεσμα οι οδηγοί μόνο να μπορούν ίσα-ίσα προσεκτικά να περνούν μόνο από την κάθοδο για να κατεβαίνουν δηλαδή προς την Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Βλέπετε εδώ πέρα τις συνθήκες, το χιόνι είναι παντού. Μας κάνει εντύπωση που είναι πολύ κεντρικό το σημείο εδώ πέρα, Μίνα και Βασίλη, και δεν έχει περάσει ένα εκχιονιστικό να μπορέσει έστω να ανοίξει, να καθαρίσει τους δρόμους. Ακριβώς την ίδια ώρα ρώταγα στην κεντρική πλατεία. Ακριβώς την ίδια ώρα στην κεντρική πλατεία υπάρχει έτσι κόσμος από την γειτονιά εδώ πέρα που έχει κατέβει να παίξουν οικογένειες άλλοι με το χιόνι, άλλοι να κάνουν μια βόλτα με τα κατοικίδια τους, ναι, και να καθαρίσουν όπως μπορούν έτσι τα αυτοκίνητά τους που τα παράτησαν όπου έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε στα σπίτια τους γιατί είχαν αποκλειστεί. Εκεί μέχρι που είσαι Γιάννη, ρεύμα έχει? Θα σας πω, μίλησα με κατοίκους που είχαν κατέβει έτσι να κάνουν μία βόλτα. Μας έλεγαν ότι στην συγκεκριμένη γειτονιά, στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας, χθες το βράδυ δεν είχαν ρεύμα από τις 9 μέχρι και τη 1 η ώρα τη νύχτα. Χαρακτηριστικό ήταν ότι μου το είπε μια μητέρα με δύο ανήλικα παιδάκια που ήταν μαζί και μας είπαν ότι πραγματικά βίωσαν αντίξωες συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του παγετού. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες περιοχές εδώ στην Ηλιούπολη που είναι ακόμα και αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα, κυρίως στην περιοχή του Καρέα που είναι λίγο πιο ψηλά, εκεί πιο που υπάρχουν βόρεια, και ιδιαίτερα προβλήματα και με τις συγκοινωνίες. Δρόμοι είναι κλειστοί και βεβαίως να πούμε ότι εδώ που είμαστε είναι κεντρικό σημείο, έτσι. Δεν θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα στα στενά και μπορεί να είναι ακόμα και άνθρωποι αποκλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, έτσι, να μην μπορούν να βγουν. Γιατί το χιόνι πραγματικά είναι έπεφτε πάρα πολύ πυκνό κατά τη διάρκεια της νύχτας και βλέπετε εδώ πέρα, ακόμα και στην κεντρική πλατεία, πώς έχει η κατάσταση. Πάντως το θέμα είναι, Μίνα, και το βλέπουμε αυτό από όλους τους συναδέλφους και από το Φάνη πριν και τώρα και από το Γιάννη. Δεν έχουμε πάει σε στενά, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης. Πάμε πάντα σε κεντρικές αρτηρίες, δηλαδή σε κεντρικούς δρόμους και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Δεν περνά αυτοκίνητο δηλαδή. Ακόμα και για τους πολίτες που περπατούν δεν είναι τόσο εύκολο γιατί μπορούν να γλιστρήσουν, γιατί είναι πάγος ακόμα κάτω. Άρα στα στενά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Άμα είναι στις κεντρικές οδούς έτσι, φανταστείτε τι θα γίνει. Παρά έξω. Και επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο. Αν έχουμε ένα λεπτό, να προχωρήσουμε λίγο τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, να σας δείξω τις χαρακτηριστικές εικόνες που σας έλεγα νωρίτερα. Γιατί πρόσεχε, πρέπει να προσέχουμε Γιάννη, και να γλιστρέει πάρα πολύ το οδόστρωμα. Πρόσεχε. Βλέπετε τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα προς τα κάτω έχουν παρκάρει πάλι διπλοσυρά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι οδηγοί. Βλέπαμε, όπως ανεβαίναμε πριν από λίγη ώρα, βλέπαμε ότι στο ρεύμα που ανεβαίνει ήταν μέσα στη μέση του δρόμου ένας οδηγός και δεν μπορούσε ούτε να ανέβει ούτε να κατέβει. Σπίνιαρε με το αυτοκίνητό του, παρόλο που είχε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ναι, γιατί προφανώς, Γιάννη, ο οδηγός ήταν εκείνη την ώρα της μεγάλης χιονοθύελλας στο δρόμο. Ο άνθρωπος κινδύνευσε, άφησε όπως το αυτοκίνητό του στο δρόμο και έφυγε για να σωθεί. Οπότε τα αυτοκίνητα έμειναν εκεί. Απλώς τώρα, εδώ εμάς μας κάνει εντύπωση.
διότι το πες 10 φορές ότι είσαι σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Πραγματικά θα περίμενε κανείς να έχει περάσει ένα 12 μηχάνημα. Και τέταρτο. Είναι 12 και 4. Δεν είναι 8 το πρωί, 7 ή 6. Να έχει περάσει ένα μηχάνημα, να έχει λίγο φτιαρίσει το δρόμο, να έχει κάτι ανοίξει λίγο. Δηλαδή, αν δεν είναι ανοιχτοί οι κεντρικοί δρόμοι, πώς κάποια στιγμή θα μπορέσουν να κινηθούν οι υπόλοιποι από τα υπόλοιπα στενά που δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου σήμερα? Πώς θα γίνει? Δεν πρόκειται. Και αν δεν ανοίξει αυτός ο δρόμος, τώρα ξέρεις έτσι, δεν μπορούν να απεγκλωβιστούν ούτε τα αυτοκίνητα που βλέπεις, τα οποία είναι αφημένα δεξιά του δρόμου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα χρειαστούν βοήθεια για να βγουν. Ναι. Αν δεν ανοίξει ο δρόμος, έστω και μία λωρίδα, έστω και λίγο, δεν πρόκειται ούτε τα αφημένα αυτοκίνητα να φύγουν από εκεί. Πού να πάνε? Εκεί που πατάει ο Γιάννης, για παράδειγμα, αυτό θα πρέπει να ανοίξει. Υπάρχουν ροδιές μεν, αλλά δεν μπορεί να καταλάβετε το σημείο εδώ πέρα. Είναι πάγος. Έχει σχηματιστεί παγετός από την έντονη χιονόπτωση. Έχει μετατραπεί σε πάγο το οδόστρωμα. Πρέπει να περάσουν οπωσδήποτε από το σημείο εδώ εκχιονιστικά. Διαφορετικά, δεν γίνεται να περνούν τα αυτοκίνητα. Ακόμα και με αντιολισθητικές αλυσίδες. Γλιστράει. Εμείς, σκεφτείτε, παρκάραμε πάρα πολύ μακριά και περπατήσαμε αρκετή ώρα για να φτάσουμε να προσεγγίσουμε το σημείο. Γιατί αφενός υπήρχαν αυτοκίνητα μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν ξέρω με το zoom αν μπορεί να δείξεις, Νίκο. Είναι το αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου, στην άνοδο, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο. Εγκλωβίστηκε με αποτέλεσμα να αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητό του για να πάει να κατευθυνθεί με τα πόδια στο σπίτι του. Καταλαβαίνετε και τις συνθήκες, έτσι, το τι συνέβαινε εκείνη την ώρα εδώ, την έντονη χιονόπτωση. Βλέπετε άλλωστε πώς έχουν καλυφθεί, έχουν σκεπαστεί τα πάντα με χιόνι. Τα αυτοκίνητα όλοι έχουν διπλοπαρκάρει. Είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Ακόμα και να θέλει να περάσει κάποιος οδηγός, με αυτήν εδώ την κατάσταση μπορεί να γίνει ένα ατύχημα, έτσι, και να πέσει σε ένα παρακείμενο αυτοκίνητο που έχει παρκάρει. Ακόμα και αλυσίδες να έχει. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και μόνο βλέπετε, οι πεζοί περπατούν, έχουν βγει έτσι μία βόλτα από τα σπίτια τους για να πάνε να κάνουν μία βόλτα και να επιστρέψουν. Δεν μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητά τους. Άλλοι καθάριζαν τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν σκεπαστεί με το χιόνι. Ναι, στο βάθος βλέπαμε προηγουμένως, Γιάννη, κάποιους οδηγούς, οι οποίοι προφανώς είναι οδηγοί των αυτοκινήτων που τα άφησαν την τελευταία στιγμή στην άκρη του δρόμου, που είχαν κατέβει για να δουν πού είναι το αυτοκίνητό τους, πώς θα μπορέσουν να το βγάλουν από εκεί που το άφησαν. Βλέπετε εδώ πέρα, με τα φτιάρια προσπαθούν να καθαρίσουν έξω από τις επιχειρήσεις τους, τα πεζοδρόμια κλπ. Και αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα είναι ότι δείτε τι σας δείχναμε σε κεντρικές αρτηρίες, έτσι. Εδώ είναι ένα στενό, έτσι. Είναι μια μικρή οδός στην Ηλιούπολη. Δείτε, είναι τελείως απροσπέλαστη. Δείτε εδώ το χιόνι, πώς έχει σκεπάσει τα πάντα. Μην το σκέφτεσαι καν, Γιάννη, εκεί είναι ανηφορικός δρόμος, γεμάτος με χιόνι. Από κάτω έχει πάγο, εκεί δεν ανεβαίνει καν αυτοκίνητο, ούτε φυσικά κατεβαίνει. Δεν το συζητάμε καν αυτό το δρόμο. Καν αυτό το δρόμο το συζητάμε. Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνουμε να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, διότι μπορεί ο Γιάννης ο Ρίγος να περπατά με το μικρόφωνο στο χέρι, αλλά ο κάμεραμαν πατά και αυτός πάνω στον πάγο, δίνει και έχει την κάμερα και ο άνθρωπος βλέπει τι θα μας δείξει και όχι πάντοτε που πατά και ο ίδιος. Χρειάζεται προσοχή. Με ποιον οπερατέρεις, Γιάννη? Μαζί με τον Νίκο τον Μαρκεζίνη και σας δίνουμε αυτές τις εικόνες. Είναι έμπειρος ο Νίκος, εντάξει. Το σημείο πραγματικά είναι απροσπέλαστο. Τώρα βλέπουμε ότι ένας οδηγός, 4x4 είναι το αυτοκίνητό του, προσπαθεί να περάσει το σημείο. Βλέπουμε ότι έχει βέβαια τα κατάλληλα λάστιχα ο άνθρωπος, γι' αυτό ίσως είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για εκείνον. Ωστόσο, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πώς έχουν έτσι όλοι διπλοπαρκάρει, διπλοσειρά όλοι, εγκλωβισμένοι και έφυγαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Και σκεφτείτε ότι κάποιοι μπορεί να μην έμειναν καν εδώ κοντά. Προφανώς. Πριν βέβαια, στο ρεπορτάζ είχα βρει έναν άνθρωπο. Που είναι χθες το μεσημέρι. Ναι. Βέβαια. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, την ώρα που επιστρέφαμε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, βλέπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί περπατούσαν κατά μήκος των δρόμων στην Αττική, ναι, για να πάνε στα σπίτια τους. Ωραία. Δεν υπήρχε κάποια συγκοινωνία, δεν έβρισκαν ταξί. Σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ.